Η Πυριαλόπη Πλάκα. Ναι, έλα, αγάπη μου. Ναι. Ναι, και ο Κώστας Αποστολάκη. Χώρισαν. Ξεκίνησαν οι πληροφορίες όλες θες από τον Νικός.gr. Ένα ζευγάρι που δεν μίλησαν ποτέ για τις σχέσεις τους καθαρά. Στην αρχή λίγο. Στην αρχή. Θυμάμαι έτσι. Είχαν γίνει διάφορα προσθετικά σε εκπομπές. Ο Αποστολάκης δεν ήθελε. Δεν θέλει πολύ. Ήταν πιο χαμηλών τόνων. Βρίσκει κανονικά. Ναι, πιο χαμηλών τόνων ήταν. Εντάξει, αλλά μετά είχε μαλακώσει, ρε παιδί μου. Ότι είχε πει και την Ελόπη. Δεν το πολύ έλεγε, δεν το ακύρωνε κιόλα. Δεν το διέψευε. Έχουμε και ρεπορτάζ και σήμερα στη Φρέντο Εκτενές. Έκανα και εγώ το δικό μου ρεπορτάζ. Μίλησε κάποιο από του δύο. Μίλησα με ανθρώπου που. Καταρχά την περασμένη εβδομάδα, μόλι τελείωσε η πρόβα εδώ που κάναμε. Βγήκα έξω στο κτίριο και συνάντησα τον Αρναούτογλου. Και όπω τα λέγαμε. Έβγαινε και ο Αποστολάκης από το κτίριο. Είχε ραντεβού με κάποιον εδώ για το σύλλογο, νομίζω. Okay. Και αφού μιλάγαμε, του λέω μου φιλήσει το κορίτσι. Το αγαπά πολύ την Πινελόπη. Και μου λέει, μα τη δω. Αλλά δεν θεώρησα εγώ ότι έχει χωρίσει, γιατί έτσι όπως είμαστε σήμερα και το πρόγραμμά μας. Μετά το συνδύασε όμως. Χθες το συνδύασα. Γιατί νόμιζα ότι μου το είπε, δεν τη βλέπει λόγω δουλειά. Ναι. Άρα έχει αποκλειστική δήλωση. Εδώ και έξι... και δεν, το ξέρεις. Δεν μου έκανε δήλωση για χωρισμό άνθρωπο. Εδώ και 6 μήνες έχουν χωρίσει. Και οι πληροφορίες λένε ότι ένας από τους βασικούς λόγους είναι η διαφορά ηλικίας. Είναι περίπου στα 20 χρόνια. 21, έχουν 20 χρόνια. Περίπου το... Ναι, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται καθόλου. Καθόλου δεν φαίνεται αυτό. Όχι ότι μεγαλοδείχνει η κοπέλα, αλλά στέκεται καλά. Είναι θα μου πει, από την αρχή υπήρχε διαφορά. Δεν υπήρχε πρόβλημα σοβαρό, αλλά κάποια στιγμή φτάσει σε ένα σημείο που λένε ή παντρευόμαστε ή χωρίζουμε. Ή προχωράμε ή το σταματάμε. Είναι πώς το δεις εξ αμαρτήνου κανδροσοφού, αντίστοιχα σε γυναικείο. Ναι. Με τον Αποστολάκη δεν το κάνεις και εύκολα αυτό. Γιατί? Γιατί ρε παιδί μου, ο κάθε άνθρωπος είναι και η ιστορία του. Με τον Αποστολάκη είναι λίγο επίφοβο αυτό να παντρευτείς. Γιατί? Όταν παντρεύεται χωρίζει πιο γρήγορα από ό,τι όταν έχεις και απλή. Εγώ πάντως έμαθα ότι ο Αποστολάκης τη στήριξε κιόλα. Δηλαδή κατάλαβε ότι είναι μια πιο νέα κοπέλα, ότι έχει όνειρα, ότι θέλει να κάνει την καριέρα της. Δηλαδή το σεβάστηκε απόλυτα αυτό. Και η σύζυγός την προηγούμενη νεότερη δεν ήταν. Η Αμέλεια. Η Αμέλεια. Ναι, είναι πιο μικρή όμως η Πινελόπη. Είναι πιο μικρή η Πινελόπη. Πάντως ο χωρισμός είναι φιλικός. Δηλαδή δεν είναι ούτε υπήρξε κέρατον ούτε υπήρξε κομμός. Να γίνεται πριν το γάμο, πριν. Αυτό ακριβώς. Και μάλιστα, παιδιά, το καλοκαίρι είχαν εμφανιστεί και σε θεατρική παράσταση παρά το γεγονός. Αφού το είχαν χωρίσει. Αν ήταν 6 μήνες χωρισμένοι, προφανώς ήταν χώρια. Και πήγανε πάνω σε όλα. Βέβαια, εγώ δεν αποκλείεται εσύ. Γιατί είχαν. Δηλαδή κατά καιρούς. Ξέρουν τι είναι το καλύτερο για αυτούς. Σίγουρα. Ξέρουν τι είναι το καλύτερο για αυτούς. Σίγουρα. Πάμε σε έναν άλλον κύριο.